ξεκινήσουμε για Καβάλα, θα περνάει η εποχή ουσιαστικά την Σαββάτο στις 6 το πρωί, με αύξηση την Καβάλα στις 5.30 το απόγευμα, και θα περνάει και την Τετάρτη. Δηλαδή, εντάξει, θα είναι ικανοποιητικό η σύνδεση, γιατί είναι ένα καινούριο βαπόρι με ταχύτητα και ανέσεις. Είναι διαφορετικό από το βαπόρι που εξυπηρετούσαν τη γραμμή μέχρι τώρα. Βέβαια, το πολύ θετικό είναι ότι αποκτάμε σύνδεση από καραμπόλα, θα έλεγα, και με τις Κυκλάδες. Γιατί το βαπόρ θα ξεκινάει από τον Πειραιά ουσιαστικά, θα πηγαίνει Σύρο, Μύκονο, Ικαρία, Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη, Λίμνο, Καβάλα. Οπότε στην επιστροφή θα πρέπει πάλι από τα ίδια λιμάνια και καταλαβαίνετε ότι θα αποκτήσουμε σύνδεση με την Σύρο, με την Μύκονο και βέβαια και τα υπόλοιπα νησιά εκεί με τα εσωτερικά δρομολόγια, τα ενδοκυκλαδικά που υπάρχουν, δηλαδή Τίνο, Βάρο, Νάξο κτλ. Μιλάμε ότι το δρομολόγιο αυτό γίνεται δύο φορές τη βδομάδα. Δύο φορές τη βδομάδα. Συμπίπτουν τα δρομολόγια τα άλλα. Τι έχουμε, γιατί στα άλλα έχουμε καινό, δεν έχουμε καινό την Κυριακή. Κυριακή βράδυ έχουμε βάπορη. Οπότε θα περνάει. Το κενό πότε είναι το Σαββάτο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κενό. Μόνο Σαββάτο. Τώρα το χειμώνα δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια. Ναι. Και μακάρι να συμπέσει κάποια μέρα με την διέλευση του Μύκονος, οπότε θα μειωθούν τα κενά μας. Ακριβώς αυτό, εγώ το λέω. Θοδωρή, με ενδιαφέρει πολύ, γιατί έχεις μεγάλη εμπειρία, η γνώμη σου για τη δρομολόγηση του πλοίου από τον Πειραιά, Χίο, Μυτιλήνη, αλλά προηγουμένως πάει Ψαρά. Αυτό γίνεται μια φορά την εβδομάδα, έτσι. Προς το παρόν θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα, ναι. Και από ό,τι ξέρω, για μια φορά την εβδομάδα θα προκυρηθεί ο διαγωνισμός, γιατί αυτό θα το κάνει προσωρινά το Αριάδνη. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και μετά μέχρι να αποκριθεί διαγωνισμός και να το πάρει σε μόνιμη βάση κάποια εταιρεία. Αν υποθέσουμε ότι μπαίνει μία μέρα τη βδομάδα, τη συγκεκριμένη μέρα ένας φραθείς στοιχείο, θα πρέπει να προσθέσει πόση ώρα παραπάνω στο δρομολόγιο. Υπάρχει μία επιβάρηση περίπου 2 ώρων, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το χειμώνα, ας πούμε, που είναι νυχτερινό το ταξίδι κτλ. Ας πούμε ότι δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται, θα φτάσει. Το πρόβλημα θα είναι αν είναι πρωινά τα δρομολόγια. Φαντάζομαι όμως και οι εταιρείες, δηλαδή εννοώ τη θερινή περίοδο, φαντάζομαι όμως οι εταιρείες με κάποιο τρόπο θα βρουν να το προσαρμόσουν ή η εταιρεία που θα το κάνει αυτό, να το προσαρμόσει πάνω στα δρομολόγια του, ώστε να, είναι το λιγότερο, να έχει το λιγότερο δυνατό κόστος. Το λιμάνι των Ψαρών δέχεται τέτοιο πλοίο μεγάλο? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Έχει μια εξωτερική προβλήτα η οποία, από ό,τι ξέρω, μπορεί να δεχτεί. Φαντάζομαι ότι οι εταιρείες έχουν εξετάσει τα δεδομένα αυτά του λιμανιού των Ψαρών για να αποφασίσουν να στείλουν αυτό το μεγάλο βαπόρι. Ναι. Το αίτημα το οποίο είπε πάλι τώρα η Νούσα, και λέει και εγώ. Δυστυχώς θεωρώ ότι χάνουν το μέτρο κάπου. Τα θεωρώ υπερβολές αυτά τα πράγματα και συνήθως ακόμα και για τα Ψαρά. Με δεδομένο ότι ίσως δυσαρεστώ και κάποιους ανθρώπους, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Το βλέπεις τεχνοκρατικά. Ναι. Ένα δεδομένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Χίου καθημερινό. Και όπως και στις σύνουσες επίσης, νομίζω ότι πρέπει να προσαρμόσουν τα δρομολόγια πιθανόν τα τοπικά βαποράκια σε τέτοιες ώρες, ώστε να μπορεί πολύ εύκολα να πάει ο άλλος στα Ψαρά, μέσω Χίου πάντα, αντί να να φτιαχτούν σωστές ανταποκρίσεις κάποιες πιθανόν μέρες της εβδομάδας, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα πολύ εύκολα να πάνε στον τόπο τους χωρίς να περιμένουν και να τρώνε τις ώρες τη Χίου. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, από τη μικρή εμπειρία που έχω, είναι πρώτη φορά που ομολογείται απευθείας πλοίο στα Ψαρά. Από τον Πειραιά. Ναι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που σπάει η γραμμή Πειραιά Χίου Μυτιλήνης. Σωστά. Το κλασικό. Σωστά. Ναι. Είναι η πρώτη, πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Την αλήθεια. Ναι. Και αν θα προσθεθεί, λέμε, το καλοκαίρι η Νούσα, πάλι θα είναι πρώτη φορά που σπάει το δρομολόγιο, αν θα γίνει. Αν γίνει, ναι, πράγματι. Αυτό το δρομολόγιο ήταν κλασικό από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήταν Χίο Μυτιλήνη Πειραιά. Δεν είναι Χίο Πειραιά. Τέλο πάντων, το αντίθετο. Είναι πρώτη φορά, πράγματι.